Πρωτοφανής ρευστότητα στο πολιτικό τοπίο καταγράφει η νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της GPO για το Μέγκα και την εκπομπή Ανατροπή που διεξήχθη στο διάστημα από 5 έως 9 Απριλίου με αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.200 ατόμων. Σύμφωνα με την έρευνα, πρώτο κόμμα στην πρόθεση ψήφου είναι η Νέα Δημοκρατία με προβάδισμα 4 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, με τα ποσοστά των δύο κομμάτων να παραμένουν σχετικά χαμηλά, ενώ την είσοδό του στη Βουλή εξασφαλίζουν 8 κόμματα, μεταξύ των οποίων και η Χρυσή Αυγή. Τα ποσοστά των κομμάτων της αριστεράς είναι αυξημένα σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, αλλά χαμηλότερα σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση του Φεβρουαρίου. Ειδικότερα τα ποσοστά που λαμβάνουν τα κόμματα στην πρόθεση ψήφου είναι ΠΑΣΟΚ 14,2%, Νέα Δημοκρατία 18,2%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 8%, Λαός 4%, ΣΥΡΙΖΑ 6,2%, Οικολόγοι Πράσινοι 1,5%, Δημοκρατική Συμμαχία 2,5%, Δημοκρατική Αριστερά 5,9%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 7%, Χρυσή Αυγή 3,1%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος φτάνει σε ποσοστό 19,2%. Συνεχής και εντατική θα είναι η έλεγχη του ενιαίου φορέα ελέγχου τροφίμων για ολόκληρη την περίοδο του Πάσχα. Ο ΕΦΕΤ αναφέρει ότι η έλεγχη έχουν ως στόχο την απομόνωση των επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία φαινομένων και την αποτροπή προσπαθειών παραπλάνησης των καταναλωτών. Με τις τιμές των καυσίμων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα θα γίνει η φετινή έξοδος του Πάσχα. Πηγές της αγοράς ανέφεραν ότι η ακρίβεια στα καύσιμα είναι ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας για την έξοδο των εδρομέων, ωστόσο η απεργία της ΠΝΟ έστριψε αρκετούς εκδρομείς σε χερσαίους προορισμούς.